τηλέφωνα που τα δίνω γιατί έτσι και αλλιώς, σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει με τον αντιδήμαρχο Πασών των Ευθυνών τον Δημήτρη Τολιανό Μουσική ο οποίος αναμένεται από λεπτό σε λεπτό. Λοιπόν, με την σχετική καθυστέρηση, η οποία διακρίνει όχι μόνο τον ίδιο αλλά ολόκληρη τη Δημοτική Αρχή. Ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός είναι εδώ μαζί μας και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Λιανέ. Καλημέρα κύριε Καμβής, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ε... Σεπτέμβρης, Μπράβο. ωραίος μήνας, ο καλός, καλός ο... καιρός. Ο καλός ο, μήνας, ο καλός ο, μήνας, λέγαμε παλιά. Για τον τουρισμό γενικά. Ήταν ε, ε, και γενικά. ο πρώτο μήνα του έτου. Ε. Παλιότερα ήταν πρωτοχρονιά, αλλά εγώ θυμάμαι από τα παλιότερα χρόνια τη ενασχόλησή μου με τον τουρισμό ότι ήταν και ο μήνα που ερχόταν ο καλό ο κόσμο, λίγο αλλά εκλεκτό δηλαδή, και ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό μήνα για τη σεζόν. Και είναι πελάτε περισσότεροι που έχουν έτσι πιο εξειδικευμένα ενδιαφέροντα, περπατάνε, είναι αρχαιολόγοι, αγαπάνε περισσότερο την ιστορία τη Ελλάδα. Λοιπόν, μια και το ξεκινήσαμε από τον τουρισμό, και yeah. είναι κιόλα η εποχή που κάνουμε τι πρώτε σούμε, νομίζω. Έτσι, για το πώ πήγε φέτο ο τουρισμό, ε, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχετε επενδύσεις στι εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού. Α, καθότι φέτο παρατηρήθηκε μια έντονη εναλλακτική μορφή τουρισμού να έχει έντονη κίνηση. Είναι αυτή των τζαμπατζίδων, οι οποίοι δηλαδή κουβαλήθηκαν εδώ, έμειναν σε συγγενεί και φίλου. Φάγανε ή πιανε τσάμπα, φορτώσανε και τα αμάξια φεύγοντα τυρί και κρέα, πλήνανε και τα αυτοκίνητά του καλά-καλά με το ελάχιστο νερό. Μερικοί, μάλιστα, άκουσα ότι ζήτησαν και δανεικά και μετά φύγανε. Εντάξει, ήτανε... αυτή, αυτή η μορφή τουρισμού είναι διαχρονική. Απλά μπορεί να έχει μια αυξητική τάση. Μπορεί. Όχι, μπορεί, είναι, είναι σίγουρο. Και συνετέλεσε αυτό και το ότι οι εφοπλιστές μείωσαν τα. Η εισιτήρια των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα φέτο να έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα παραποτέ. Είναι γεγονό για το θέμα των αυτοκίνητων και είναι και γεγονό ότι γενικά αυξήθηκε η τουριστική κίνηση σε αριθμού, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, εφόσον οι εμπλεκόμενοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι από τον τουρισμό δεν έχουν δει την αντίστοιχη αύξηση στα έσοδά τους και στα κέρδη να το πω έτσι. Με αποτέλεσμα να έχει και έντονο προβληματισμό και για εμά, το λέω τώρα, σαν επαγγελματίε επιχειρηματίε, που πρέπει και να βελτιώνουμε τι παρεχόμενε περισσίε, γιατί ο ανταγωνισμό είναι σκληρότερο, έτσι ώστε να παίρνουμε καλύτερα έσοδα από τι δραστηριότητε που κάνουμε, τι επαγγελματικέ δραστηριότητε. Και από την άλλη, ε, 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 δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την ποσότητα, αλλά και η ποιότητα, που βέβαια είναι δύσκολη γιατί. Η χώρα μας, πέρυσι ειδικά, είχε το σημαντικό πρόβλημα με το προσφυγικό να διαχειριστεί. Δεν, η όλη διαχείριση δεν ήταν η καλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, επικοινωνιακά τουλάχιστον. Επικοινωνιακά, με αποτέλεσμα να είναι αρνητικός παράγοντας για την μεγαλύτερη η Ελλάδα, θα έχει πολύ μεγαλύτερη αύξηση στο, στου τουρίστε, στις αφήξεις. Το 2016, αλλά λόγω του προσφυγικού ζητήματο. Ε, να, να πω εγώ ότι είχε το, το, το να δικαιολογήσει γιατί δεν είχαμε τουριστική κίνηση αυξημένη φέτο μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Είναι δικό τη το θέμα. Σίγουρα ναι. παίζει. Το, το προ... πρέπει να το συζητάμε όμω για να. Σίγουρα παίζει το προσφυγικό που είπατε κι εσεί και άλλοι παράγοντε. Ε, ε, να κολλήσω εγώ σε μία λέξη που άκουσα προηγουμένως, την ποιότητα του τουρισμού, mm. που είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό ποιότητα εμείς δεν έχουμε και προφανώς γιατί δεν παρέχουμε. Δηλαδή ένα νησί το οποίο παρουσιάζει μια τραγική εικόνα από το θέμα της καθαριότητας. Ένα νησί το οποίο ξεμένει και από υδάτινους σπόρους και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω αυτό ότι έχουμε πρόβλημα με τη λειψιδρία ή Υπάρχει πρόβλημα γιατί Δική σα τοποθέτηση ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν πρέπει να ενισχύουμε του ξένου συζητώντα το πρόβλημα τη λειψιδρία. Είναι άποψή μου, δεν θυμάμαι να έχω τοποθετηθεί, αλλά είναι και με άποψη. Κοιτάξτε, το θέμα τη διαχείριση ε, των υδάτινων πόρων είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριζόμαστε εμεί οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί που μένουμε μόνιμα, γιατί γνωρίζουμε ζώντα οι κυκλάδες, ε, τι συνεπάγεται ειδικά στο θέμα τη διαχείριση του νερού. Τώρα στο θέμα τη παρατεταμένη ανοβρία που παρατηρήθηκε το 2000. Ε, το 2016, ναι, το 2016. Εμείς ε, ε, επιλέξαμε αυτή την ε, πολιτική των ήπιων ε, τόνων, κοιτάξτε, τι, γιατί... Όταν λέτε ήπιων τόνων, εννοείτε τις πω. παντελούς αδράνεια. Όχι, όχι, δεν υπάρχει αδράνεια. Δεν υπάρχει αδράνεια και θα σα πω γιατί. Γιατί προς το παρόν, και το λέω προς το παρόν, γιατί δεν ξέρω αν την πάση δει αύριο το πρωί, ε, δεν παρατηρείται πρόβλημα λειψιδρίας ε, στο νησί. Ε, δηλαδή μπορεί να υπήρχε θέμα υπάρχει σε ορισμένους οικισμούς κάποιες μέρες τον Αύγουστο, είτε από ζημιά, είτε από αύξηση των δικτύων, είτε, είτε ε, αντιμετωπίστηκαν. Αλλά εδώ ακόμα στη χώρα που μπορεί να πούμε ότι υπάρχει το ε, το, 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 το μεγάλο ερωτηματικό του τι θα γίνει, εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε προβεί στις ε, ενέργειες αυτές, προβαίνουμε με ήπιους και ήρυμους ε, τρόπους, στο να αντιμετωπιστεί ε, όσο γίνεται πιο εύρυθμα το θέμα της διαχείρισης των νερών και της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που είναι σημαντικό. Και θέλω να πω αυτό, γιατί με, ξέρετε πολλές φορές ασχολείσαι και στην πολιτική και διαλέγεις στρατηγική, δηλαδή θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει το κόλπο του πανικού. Δεν έχουμε νερό και ερχόμαστε εσύ, σαν μεσίες να σώσουμε το, 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 τους δημότες. Δεν επιλέχθηκε αυτό γιατί πράγματι ε, υπήρχαν τα αποθέματα νερού, οι πηγές υ, 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 υπάρχουν και, και βέβαια επειδή και εμείς και περιβαλλοντικά σκεπτόμενοι και τις ευαισθησίες έχουμε με το θέμα της γεωτρήσεων, της γεωτρήσης που αυτή τη στιγμή μισθώνουμε γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή να σας δώσουμε και μια πληροφορία ας πούμε ε, ο Δήμος Νάξου δεν αντλεί ούτε ένα λίτρο, ούτε ένα λίτρο από τη λιμδεξαμενή των εγκαρών και καλύπτει τις ανάγκες του... Ε, από γεωτρήσεις και πηγάδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα, μέχρι τώρα η, η επάρκεια ε, είναι ικανοποιητική. Και βέβαια... Το τσικαλαριό φωνάζει ότι δεν έχει νερό ούτε για ίδρυψη ούτε για... Φωνάζει, ε, δεν έχει τώρα το τσικαλαριό. Σήμερα είναι τώρα, μόλι μόλις είδε το μήνυμα. Ναι, 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 έτσι, όχι. όχι. Είχε πρόβλημα τον Αύγουστο. Α, έχει ακόμα πρόβλημα. Προφανώ. Για να το στέλνει το μήνυμα, δεν θα mm. διαμαρτύρεται για κάτι που έγινε τον Αύγουστο. Τέλο πάντων. Όχι, όχι. Α, α, το το... Α, α, αυτή η λογική που αναπτύσσει τώρα προηγουμένω το γύρισα στο ελληνικό. Γιατί. Εντάξει, mm. ε, μεταξύ μα, μιλάμε και στον ελληνικό στην πορεία. Έτσι. Η λογική του προ το παρόν δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα λειψιδρία θυμίζει mm. τη λογική αυτού που πέφτει από τον ουρανοξύστη και λέει προ το παρόν δεν έχω πέσει κάτω να σκοτωθώ ακόμα. Όχι, και τέτοιο. θα έλεγα εγώ. Εγώ και, αναγνωρίζω και... μπορεί να υπήρχαν καθυστερήσει σε ορισμένα σημεία, δηλαδή να μην βρέθηκαν έγκαιρα γεωτρήσει. Μα στι 6, 6 του μήνα του Σεπτέμβρη πάρθηκε και απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή να ξεκινήσει το θέμα Ακρι... αποκατάστασης αποκατάσταση μια γιο Δηλαδή... Ακριβώ ε, είπαμε με καθυστέρηση yeah. το αναγνωρίζουμε. Το αναγνωρίζουμε γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε και την ε, πιο ωφέλιμη και βέλτιστη λύση. Δηλαδή, η, πολύ. Η, η το... λύση, να σου, πω, πω, ακόμα και τώρα που συζητάμε, ενώ έχουμε νοικιάσει γεωτρήσει, ε, συζητάνε οι υπηρεσιακοί παραγωγοί και εμεί η αιρετία, θα πρέπει να κάνουμε διάνοιξη και άλλη γεωτρήση για να μην πληρώνουμε μίστομα. Θέλω να σα πω, πω. ένα παράδειγμα. Επειδή είχαμε ξαναντιμετωπίσει το πρόβλημα τη λειψιδρία πριν γίνουν χρόνια, τότε αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή να διπλασιάσει τα τέλη ίδρυυσης, να πληρώσει αρκετά χρήματα, εκατομμύρια δραχμέ αναγιώτηση για να καλύψει τις mm. τι ανάγκε. Τι θέλω να πω. Ότι ε, το κουμάντο το είχαμε κάνει και το κάνουμε δηλαδή. Να κρατήσουμε. Ξέρουμε, δεν θα αφήσουμε το ούτε την πόλη ούτε το νησί από νερό. Τώρα στο θέμα του Σκαλαριού... Θα το μεταφέρω τώρα που θα πάω. Ναι, το τσιγκαλαριό τη προάλληψη είχαμε την περιοχή και την ευρύτερη τη Αθήνα. Παρόλα που δεν, είμαι, δεν είναι αρμοδιότητά δηλαδή το θέμα αυτό το συγχειρίζεται ο κύριο Πολικρέτη τη ίδρυυση γενικά με τον Δήμαρχο. Παρόλα αυτά είναι... και άλλη αιρετοί, ασχολούμαστε έτσι ώστε να υπάρχει μια εύρυθμη Ωραία. Είναι σύμπτωση ότι... και ότι... Είναι σύμπτωση ότι τα δύο σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή σκουπίδια και ίδρυψη, τα διαχείριση, το κύριο Πολυκράτη ή είναι εμπνευσμένη η επιλογή του Δήμάρχου. Κοιτάξτε, ο, ο Δήμαρχος έχει σταθερή ευθύνη για όλα γιατί ο, ο Δήμαρχο είναι και ο καπετάνιος του πλοίου. Το, το λέμε, είναι ο πλοίαρχο, εκείνο κρίνεται από τον κόσμο και εκείνο πρέπει να κρίνει. Και κάθε ένα από εμά που μα αναθέτει τι αρμοδιότητε. Δηλαδή, να υποθέσω ότι θεωρήθηκε πετυχημένη η εργασία που είχε κάνει στον χώρο του, των σκουπιδιών και του δόθηκε και το σοβαρό θέμα του νερού. Κοιτάξτε, δεν δε θα ήθελα να κρίνω. Πάντω, στο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ε, υπάρχει χώρος βελτίωσης βελτίωση σίγουρα και επίσης το, το μείζον θέμα που είναι που συζητάμε πάντα με τις υπηρεσίε, επειδή τώρα έχει αλλάξει και όλοι ο, ο, ο τρόπο διαχείριση των οικονομικών των ε, ΟΤΑ και υπάρχει αυστη, αυστηρή διαχείριση επειδή είναι ανταποδοτικέ οι υπηρεσίες ε, δυστυχώς δηλαδή τα έσοδα που παίρνουμε εμείς σαν δήμος είναι λίγα σε σχέση με αυτά που θα θέλαμε να προσφέρουμε. Δεν θα θέλαμε να αναφέρω στο παρελθόν, δηλαδή ξοδεύανε εκατομμύρια δραχμές, αν θυμάστε, 500-600, ένα εκατομμύριο ευρώ στο τότε δήμο, στα, στο 1 τρίτο του Δήμου, στο, στο καποδιστριακό Δήμο να ακούς, και όχι τον καλλικρατικό. Και τώρα παλεύουμε να κάνουμε αναθέσεις και διαγωνισμούς με 30 60000 ευρώ. Ναι, τέλος πάντων... Και είναι... υπάρχει λοιπόν έλλειψη προσωπικού, Υποστελέχο των υπηρεσιών, χρειάζονται πολλοί άνθρωποι και βέβαια για να συζητάμε για όλα αυτά που θέμε και εμεί στο ιδανικό είναι, πρέπει να συζητήσουμε με τις ταμπακέρας που είναι το οικονομικό κομμάτι. Ε, έτσι κι αλλιώ έχουμε πάει πίσω και εκεί στι ημερομηνίε που είχαν δοθεί από του αρμόδιου για το πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του ΧΙΤΑ. Αλλά είπαμε ότι είναι θέματα που δεν άπτονται τη δική σα ευθύνη, έχετε εξάλλου τόσε πολλέ. Ναι. Ε, πάμε στι υπόλοιπε. Δικιά μου απορία αυτή που θα πω. Αυτά τα εικονικά πεζοδρόμια που εμφανίστηκαν φέτο για το κυκλοφοριακό μήλο. Όταν λέω εικονικά πεζοδρόμια εννοώ αυτά που ζωγραφίστηκαν και περιγράφηκαν από πλαστικούς σωλήνες. Είναι πρωτοπορία της Νάξου γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν... Ένα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτές είναι προσωρινές λύσεις και το λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε και στο τεχνικό πρόγραμμα και προχωράνε οι αναθέσεις για να γίνουν οι μελέτες για να κατασκευαστούν πεζοδρόμια. Εμάς η προτεραιότητα είναι να ελοποιηθούν πεζοδρόμια με τοπικές πέτρες εννέα πεζοδρόμια στα όρια του, της τοπικής κοινότητας Νάξου για πότε να κατασκευαστούν αυτό. όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες να υπολογίσουμε και βρεθεί χρηματοδότηση. χρηματοδότηση γιατί θα είναι αρκετά αρκετά υψηλό το κόστος που χρειάζεται ε, για την κατασκευή όλων αυτών των πεζοδρομίων και συζητάμε για πεζοδρόμια από την είσοδο της πόλης από το Λουκάκι ε, μέχρι εδώ στην Παπαβασιλείου ανακατασκευή, καθαίρεση των παλιών ανακατασκευή για να έχουμε πεζοδρόμια στα περισσότερα σημεία τουλάχιστον 1,5 μέτρο ή μεγαλύτερα. Η εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι από το 18 και το λέω αυτό το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, ότι αυτές οι, του είδους, οι, οι, παρεμβάσεις που γίνονται εδώ στον ε, χώρο εδώ στο αστικό είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμά βέβαια τους μόνιμους κατοίκους και εκεί ο Δήμος θα πρέπει ακόμα και αν δεν βρεθεί πλέον στο πέμπτο ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξη χρηματοδότηση για να ενταχθεί αυτό το κομμάτι να, πάρει χρήματα, να χρηματοδοτηθεί από δάνειο, να διαδοτηθεί προκειμένου να κατασκευαστούν τέτοια σοβαρά έργα υποδομής και πολιτισμού για μένα γιατί αυτό σημαίνει ότι ζει σε μια... Η ποιότητα της ζωής έχει να ακριβώς, κάνει με την ποιότητα είναι ζωής. σημαντικό, γιατί το λέμε αυτό, γιατί η ίδια κοινωνία όταν θα ζει σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, τότε θα παράγει ε, πολλά περισσότερα πράγματα. Στο... Συμφωνώ με αυτό, συμφωνώ απόλυτα μάλιστα και μπορεί για μα να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και να έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά. Για του επισκέπτε, δεν νομίζω. Δίνω ένα παράδειγμα, κάτι που το φωτογράφησα κιόλα στη Μάσκα, μου κάνει τρομερή εντύπωση, τα κολονάκια που βάλατε κατά μήκο του Δημοτικού Μεγάρου, τα οποία δεν υπάρχει ούτε ένα, τα σπάσαν όλα. Ναι, είναι ακριβώς, κοιτάξτε, είναι και η συμπεριφορά των οδηγών που, τι <σχει> να πει να σχολιάσει. Κάποιο έχει αιμονή με κολονάκια πάντως, γιατί... Καβαλάτε καλουνάκια, ε, πολύ κολονάκια. Και εσείς, ε, Εννοείται εσείς... στο να τοποθετούμε ή στο να τα καβαλάμε. Ωστόσο να τοποθετείτε. Οι άλλοι αφού τα βρίσκουν θα τα καβαλήσουμε. Εσεί που τα βάζετε, λέω. Πάντω ε, δεν θέλουμε να βάλουμε. Αποφεύγουμε να τοποθετούμε. Απέδειξαν όμω. Προσέξτε και εδώ είναι. Τι αποφεύγουν. Μέχρι την παραλία Μπήκαν φέτο και ξυλωθήκαν. στην παραλία ήτανε... δεν ήταν αποτελεσματικά η χρήση του. που θέλω να πω. Πάντω απέδειξε ότι παρόλη την αύξηση των αυτοκινήτων αυτοί οι δύο δρόμοι εδώ που του λιμανιού και η κάθοδος ενώ ε, η πόλη με τέτοια αύξηση των οχημάτων χωρίς αστυνομία, χωρίς αστυνόμευση είναι εντυπωσιακό το συζητάνε. να, δηλαδή αυτοαστυνομεύεται η πόλη με τις μονοδρομήσεις, με τα κολονάκια ε, να έχει τόσο καλή και ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή. Είναι σημαντικό αυτό που λέω γιατί σε άλλα νησιά πάμε κάνει τροχονομία η αστυνομία υπάρχουν μέτρα έκτακτα μέτρα εχμή, δηλαδή κάποιε ώρε που έρχονται το πλοίο, που φεύγει τα πλοία. Υπάρχουν παντού στα γύρω νησιά. Συνετέλεσε φέτο και η συνεργασία με το Λιμεναρχείο. Και τα μέτρα που πάρθηκαν φέτο. Με το Τι ώρε δηλαδή, των καραβιών που απαγορεύτηκε θα η Θα μπορούσε διέλευση. να υπήρχε ακόμα καλύτερη λειτουργία τη πόλη. Αν η αστυνομία ήταν στελεχωμένη και μπορούσε να διαθέσει αστυνομική δύναμη, δηλαδή το μεσημέρι, στην, αύξηση, στην άφηξη αύξη των πλοίων για την αστυνόμευση, προσέξτε, μεταξύ των δύο κόβων, μεταξύ που παρκάρουν ή που παρκάρουν, βλέπουμε μεταφορικές να ξεφορτώνουν ξαφνικά και τον υπόλοιπο δρόμο ευθεία, δηλαδή που κάνει στάση το κτέλ που και εκεί θέλει εσοχή μια στάση στο ύψο του Αγίου Νικοδήμου απέναντι. Όλη αυτή η περιοχή θέλει αστυνόμευση, δηλαδή να εφαρμοστεί ο κόκ να μην μπαρκάρει, να μην σταθμεύει κάποιο εκείνη τη στιγμή. Και επίση στι επιστροφέ θα μπορούσε να υπάρχει τροχονομία στο ύψο του κόμβου ε, του ραντεβού, στην είσοδο τη πόλη, να τροχονομεί και να, ε, να αποφεύγει ο κόσμο να περνάει την πόλη για μία μισή με δύο ώρες. Αυτέ οι παρεμβάσει τη τροχονομία είναι κρίνοντα απαραίτητε. Δηλαδή, δυστυχώ, μόνο όταν κινείται πολιτικά πρόσωπα, την άλλη φορά στη, ο Πρωθυπουργό, αν, αν, κατεβαίνει την Πατησίων, διέρχεται και αν δείτε πρωί νωρί, από τι 8.30 μέχρι τι 10, υπάρχει σε κάθε κόμβο, σε κάθε μάλλον κάθοδο τη Πατησίων, υπάρχει αστυνομική δύναμη. Για να. Το λένε, το έχει, το έχει μεταφέρει και ντόπιο και ταξιτζή. Γι' αυτό το λέω. Τι θέλω να πω, δεν είναι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, πρέπει. Εντυπωσιακό όμω ότι ε, μαζεύονται τόσε χιλιάδε αστυνομικοί να διασφαλίσουν την ασφάλεια ενό αριστερού. Αυτό δεν το. Εντάξει, <laughs> κοιτάξτε, είναι... εγώ ξαναγ... το αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξει, δεν έχουν είναι... ξαναγίνει τέτοια πράγματα. Ναι, ε, ε, εντάξει, <laughs> αλλάξαμε την κουβέντα, δεν είχα αυτό το σκοπό. Αλλά δεν είναι, πέρα ο πέρα... Ο Θόκος, είναι ο Θόκο, είναι ο Πρωθυπουργό, είναι ο Πρόεδρο τη χώρα. Ε, 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 εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν πολίτη ότι πρέπει να προστατεύονται γιατί είναι οι αρχέ του, του κράτου και του έθνους. Εντάξει, αρκεί να μην το θέσετε κι εσεί στην τοπική αυτοδιοίκηση ω προαπαιτούμενο, ξέρω για εγώ. Για το δήμαρχο ή του αντιδήμαρχου, α πούμε. πιστεύω. Ε, είπαμε για τον τουρισμό, είπαμε για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό που θα συμφωνήσω σε αυτό ότι φέτο ο αριθμό των αυτοκινήτων ήταν περισσότερο από κάθε φορά. Ε, και παρόλα αυτά Δεν είχαμε Τα ευτράπελα Ή τα κρέα που είχαμε περισσότερες χρονιές ε, Θεωρώ Τα κολονάκια και όλα αυτά Αποτυχημένα και δεν ξέρω κοιτάξτε, το, κο, το κοστολόγιο πόσο μας τυχίζει ναι. Κάθε χρόνο να τα ανανεώνουμε ε, 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 αισθη, Αισθητικά μπορεί είναι, Όχι είναι Δεν είναι και όχι, αισθητικά και Αλλά και τη πρακτικά, κοιτάξτε, πρακτικά Πρακτικά τα πατάνε Πρακτικά τα πατάνε κάποιοι Απαράδεκτο. Αλλά κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνει το κολονάκι και έχει συνεχή ροή, δηλαδή όταν δεν σταματάει ένα μάξι να παρκάρει, να ξεπαρκάρει, να φορτώσει, να εκφορτώσει και είναι αναγκασμένο να είναι το, το YH σε συνεχή ροή να κινείται. Αυτό, αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Και επίση όταν δίνεται τη δυνατότητα στον πεζό. Σκεφτείτε τώρα, εκεί που έχουμε τοποθετήσει τα κολονάκια, να μην είχαμε βάλει κολονάκια. Θα μπορούσε να παρκάρει, να ξεπαρκάρει ένα μάξι και ο πεζό θα αναγκαζόταν να περπατάει στο δόστρωμα. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό έχει μια ικανοποιητική ε, ροή ε, το αυτοκίνητο μέσα στην ε, χώρα. Μπροστά μας ε, το καλοκαίρι τελειώνει, φθινόπωρο χειμώνας, ε, όλα δείχνουν ότι κάθε κατεργάρης κατεργάρος επιστρέφει στον πάγκο του και θα έχουμε μια πιο έντονη πολιτική παρουσία, γιατί εδώ που τα λέμε έχει ατονίσει τελείως το πολιτικό σκηνικό στο νησί. Σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, ε, ναι. Τράξτε, ε, πιστεύω ότι θα υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον κάτι το να κάνουμε. Ανάλλογο ενδιαφέρον, κάνετε, ενδιαφέρον κάτι θα, θα υπάρξει. Το... Θα, κοιτάξτε το. Ε, εννοείται για να είμαστε σαφεί πολιτικό ενδιαφέρον τι εννοείται από εσά τι πολιτικέ παρατάξει. Από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, πλειοψηφία, μειοψηφία. Εντάξει. Εγώ σα το λέω, η πλειοψηφία είναι μόνη τη. Ε, δεν υπάρχει να το πω έτσι, συγκροτημένη πρόταση από τι άλλε παρατάξει για να μην πω και απουσία ε, από κάποιε. Ε, η, 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 πλειοψηφία χαράζει, χαράζει την πορεία ε, χαράζει την πορεία και την πολιτική γραμμή εδώ σε τοπικό επίπεδο και θα υπάρχει ενδιαφέρον μόνο σε επόμενες εκλογές και μετά ίσως όταν ενδιαφερθούν άλλοι άνθρωποι θα, έχει κλείσει αυτός θα ο κύκλος. είστε, θα είστε υποψήφιος σε επόμενες εκλογές είναι, είναι πολύ νωρίς να, να κρίνουμε τι θα είναι ο καθένα και το λέω με σύνεση και αγάπη. Δηλαδή, λόγω τη όλη κατάσταση που υφιστάμε, και οποιοδήποτε να δηλώνει είναι δύσκολο. Δηλαδή, με τα προβλήματα που έχουμε και σαν χώρα. Αυτό κόρα, είναι αυτού υπονοούμενο αυτού... για τον Δήμαρχο που έχει ήδη δηλώσει. Όχι, δεν είναι κανένα υπονοούμενο. Εγώ ε, 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 το λέω. λέω, έχει ήδη δηλώσει. Ε, αυτό είναι ευχάριστο <laughs> το δήλωσε. Ε, αλλά είναι ε, ε, πολύ νωρί. Ε, να λέμε ποιοι, πώς, πότε, γιατί ειλικρινά ε, είναι δύσκολη η, η περίοδος και η, η, με, με την ανασχόληση με τα κοινά βλέπετε τι συμβαίνει. Δεν μπορείς... Έχει καταρρεύσει, έχουν καταρρεύσει οι δομές ε, του κράτους, δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν υπάρχει χρηματοδότηση δεν υπάρχουν χρήματα ε, και ο κόσμος ε, αποτρέπεται από μόνο του να συμμετέχει στα κοινά και, ε, γιατί έχει και να λύσει και τα δικά του προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την γενικού ενδιαφέροντος συζήτηση, να ευχηθώ καλή πορεία, καλή δύναμη στου μήνες που έρχονται. Και να είμαστε πιο παραγωγικοί. Μπράβο, σας το εύχομαι. Το δήλωσα πρώτος.